Πάμε τώρα να συναντήσουμε ζωντανά μέσω Skype τον καθηγητή αιματολογίας, διευθυντή της αιματολογικής κλινικής, αλλά και πρόεδρο έτσι, του ιατρικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό, τον Γιώργο τον Βασιλόπουλο, για το θέμα αυτό που μας ανέφερε προηγουμένως και η καλή συνάδελφος Χριστίνα Ιανδρέου, για την προσπάθεια που γίνεται την περιφέρεια της χρηματοδότησης στο αιματολογικό τμήμα του τμήματος μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Νομίζω, αφού σας καλησπερίσω, καθηγητά μου, ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη και πολύ σωστά είπε και η συνάδελφος, είναι κάτι που το ανέμεναν εδώ και χρόνια και η Θεσσαλία, έτσι δεν είναι? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούσαμε επί σειρά ετών να φέρουμε. Η ουσία είναι ότι για να γίνει αυτή η διαδικασία της μεταμόσχευσης, οι ασθενείς με κάποιο συνοδό μέλος θα πρέπει να φύγουν για τουλάχιστον 21-3 εβδομάδες έως 4 εβδομάδες πρέπει να φύγουν από την πόλη, να πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν τα αντίστοιχα κέντρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έλειπε για να φτάσει η Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική να κάνει περίπου, θα έλεγα, το 90% των δράσεων που κάνουν σήμερα όλα τα κέντρα αιματολογίας στον πλανήτη. Πρακτικά λοιπόν θα μας απογειώσει στο θεραπευτικό το κομμάτι ένα, και αυτό που επίσης είναι σημαντικό, αν ξεχάσουμε το κοινωνικό κομμάτι, είναι ότι θα μας επιτρέψει όταν κάνουμε έναν αριθμό τέτοιων μεταμοσχεύσεων να μπούμε στο δίκτυο των νοσοκομείων τα οποία θα ενταχθούν στην ομάδα που μπορεί να κάνει και νεότερες κυταρικές θεραπείες για τον καρκίνο. Με αυτά τα κύτταρα, τα περίφημα, τα CAR-T. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί επίσης και για αυτού του τύπου την θεραπεία πρέπει πάλι να φύγουν από την πόλη, να πάνε κάπου αλλού, να υπάρχει δηλαδή μια σειρά από πράγματα που επιλύονται με αυτό τέλος πάντων την δεν θέλω να την πω χορηγία, αλλά τέλος πάντων την έγκριση που πήραμε από τον Περιφερειάρχη να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό έργο. Στο μυαλό μου έρχεται μια ιστορία πριν από μερικά χρόνια που ξεκίνησε από τη Λάρισα και κατέληξε στην Αυστραλία με τον Μόρα και τον αδερφό του, έτσι, που ναι, είναι συγκινητική. Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε είναι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις για ασθενείς που έχουν αιματολογικά νοσήματα και για τους οποίους είναι ενδεδειγμένη θεραπεία αυτή. Στο επόμενο βήμα φυσικά θα γίνει και η αλλογενής μεταμόσχευση, απλά θα χρειαστούμε περισσότερο χώρο. Προς το παρόν θα τροποποιήσουμε με την χρηματοδότηση αυτή ένα δωμάτιο. Ναι, με αυτό το pushback της χρηματοδότησης που θα γίνει από την περιφέρεια και της λειτουργίας είναι μια ευκαιρία να ξανανοιχτούμε στην κοινωνία και να ζητήσουμε και δότες. Εννοούμε δότες μυελού ή χρηματοδότες δράσεων? Ναι, δότες μυελού. Πού βρισκόμαστε εκεί? Πρέπει να είμαστε λίγο πίσω σαν χώρα, Σαν χώρα, κοιτάξτε, γενικά δεν είμαστε άσχημα. Πρέπει να πω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Δεν είμαστε άσχημα. Βέβαια, εντάξει, καταλήγουμε πάρα πολλές φορές να εισάγουμε αιμοσχεύματα από τη Γερμανία. Αλλά εμείς που ανήκουμε στο δίκτυο και δίνουμε συχνά ασθενείς, πρέπει να σας πω ότι 3 με 4 φορές το χρόνο υπάρχουν από τη δική μας την κοινότητα της Θεσσαλίας δότες οι οποίοι έρχονται, γίνεται μολυψία σε εμάς και στέλνουμε τα αιμοσχεύματα, τα οποία δεν ξέρουμε πρακτικά πού χρησιμοποιούνται, αλλά πολύ πρόσφατα είχαμε πάλι μια κοπέλα που ήρθε και έδωσε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοιχτούμε. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία αυτή. Είναι κρίμα δηλαδή που... Είναι επίπονη, είναι μια ευκαιρία να το πούμε αυτό. Ακούει άλλος... Είναι συναισθηματικός δότης. Όταν υπάρχει δηλαδή ένα θέμα ή μια, ξέρεις, όπως με τον Γιάννη το Μόρα έγινε αυτό το θέμα, γίνεται συναισθηματικός δότης. Στο διατάφτα όμως πρέπει να ξέρεις ότι πολλοί, όταν έρχεται η ώρα να δώσουν, αρνούνται. Γι' αυτό, εντάξει, είναι κάτι που καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει πάρα πολύ την ομαλή έτσι, ροή αυτής της διαδικασίας. Είναι καλή ιδέα. Μπορούμε κάποια στιγμή να είμαι και εγώ λίγο παραπάνω έτοιμος να το μιλήσουμε λίγο δημόσια, τι προϋποθέτει, τι επιπτώσεις έχει που δεν έχει και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θα ήθελα πολύ να το κάνουμε. Καλό είναι αυτό, μάλιστα. Τώρα πάμε στα πρακτικά. Πότε περίπου έτσι βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια για το κέντρο αυτό? Ναι. Αυτό υπολογίζεται ότι περίπου σε 6 μήνες θα έχει γίνει όλη, γιατί χρειάζεται εκτός από το κλιματιστικό. Πρακτικά να φανταστείς ότι θα είναι ένας κλειστός χώρος θετικής πίεσης που δεν επιτρέπεται ο βρώμικος αέρας να μπει μέσα.
Άρα έχει θετική πίεση, μηχανισμό κάθαρσης του αέρα, ένα. Και δεύτερον, θάλαμο, κυρίως θάλαμο και προθάλαμο. Άρα θέλει και δομικές εργασίες για το διαχωρισμό, αυτό ένα. Και θέλει και μηχανολογικές εργασίες για την τοποθέτηση του κλιματιστικού, του κλιματισμού, συγγνώμη, μαζί με τα φίλτρα και ούτω καθεξής. Έχει βρεθεί, φαντάζομαι, ο χώρος μέσα στο πανεπιστημιακό, έτσι? Ναι, φυσικά. Ναι, είναι μέσα στην αιματολογική κλινική. Έχουμε δύο δωμάτια τα οποία χρησιμοποιούνται σαν κοιτώνες. Θα ξεσπιτώσουμε κάποιους για να μπούμε μέσα και να κάνουμε την αλλαγή αυτή. Όσον αφορά τον αριθμό που ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, πρακτικά αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου 21 μέρες από την ώρα που μπαίνει ένας ασθενής, και γι' αυτό ανέφερα τον μαγικό αριθμό 15. Φυσικά εννοείται ότι μπορεί να αυξηθεί εάν η εγκατάσταση του μοσχεύματος γίνει γρήγορα και μπορούμε να βάλουμε σε rotation πολλούς ασθενείς. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι μια σωτήρια επέμβαση για τους αιματολογικούς ασθενείς. Δηλαδή, στο μυαλό μας έχουν, όσοι δεν παρακολουθούν έτσι τις εξελίξεις, ότι λευκαιμία ίσον θάνατος κάποια στιγμή. Νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει σε ένα βαθμό αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, το έχουμε ξεπεράσει. Αλήθεια είναι όμως ότι τώρα η διαδικασία που θα κάνουμε δεν θα αφορά τη λευκαιμία, θα αφορά τα μυελώματα, mm-hmm. στα οποία είναι θεραπευτική αυτή η μεταμόσχευση. Και θα αφορά επίσης και λεμφώματα. Άρα, στην παρούσα φάση, αυτές είναι οι δύο ομάδες νοσημάτων που θα στοχεύσουμε. Στην επόμενη φάση, που θα έχουμε και τη δεύτερη, γιατί ο σκοπός μας είναι να μην σταματήσουμε εδώ, να πάμε και σε ένα δεύτερο καθαρό δωμάτιο, για να ξεκινήσουμε τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. Και επίσης να ενημερώσω ότι έρχεται και ένα νέο μέλος ΔΕΠ, το οποίο έχει εκλεγεί από τις πρόσφατες θέσεις που πήρε η ιατρική σχολή, ο οποίος έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να τα υλοποιήσει όλα αυτά στην πράξη. Μάλιστα. Και να κλείσουμε έτσι με μια γενικότερη εικόνα λειτουργίας του Πανεπιστημιακού και ως υπεύθυνος έτσι όλων των γιατρών. Πού βρισκόμαστε, ναι? Είναι ευκαιρία, γιατί υπάρχουν αντεγκλήσεις τις οποίες έχω μοιραστεί δημόσια στην ιστοσελίδα που διατηρώ. Το νοσοκομείο περνάει άσχημα. Υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές σε υλικά. Εννοώ υλικά, ας πούμε, για τις καρδιολογικές επεμβατικές πράξεις, σε αντιδραστήρια, σε αναλώσιμα της αιμοδοσίας, σε αντιδραστήρια του ανοσολογικού εργαστηρίου, σε αναλώσιμα των βιοχημικών εξετάσεων. Την ουσία δεν την γνωρίζω. Το εύκολο είναι να πω ότι πρόκειται για μία υποχρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν τα λεφτά τα λύνουν όλα. Πολλές φορές είναι διαδικασίες που είναι αργές. Πολλές φορές είναι κολλήματα τα οποία μπορεί να είναι και πέρα του νοσοκομείου. Ναι, υπάρχει ακόμα μια γραφειοκρατία παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια να ξεπεραστεί, να γίνει λίγο πιο ευέλικτο το σύστημα, που τα διέπει όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω και λιγάκι αριστερούς όρους, η γραφειοκρατία είναι μια μορφή βίας. Ναι. Δηλαδή, έχεις ένα αυτονόητο πράγμα μπροστά σου, έχεις μια αυτονόητη ανάγκη και βάζεις του κόσμου τα χαζά εμπόδια, προκειμένου δεν ξέρω να κάνεις τι. Δηλαδή, έχουμε διαγωνισμούς ανοιχτούς που τρέχουν και αργούν. Τι να σας πω τώρα, οι προμήθειες πόσο πίσω έχουν μείνει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι ντροπή να βλέπω να ζητάω 7 εξετάσεις και να μου έρχεται η απάντηση πίσω και να λέει έλλειψη αντιδραστηρίων σε 7 ολόκληρες εξετάσεις, οι οποίες είναι η καθημερινότητα και το ψωμοτήρι για τους ασθενείς που πρέπει να μπουν μέσα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σαν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, δεν έχουμε κάνει έτσι κάποια, αν θέλετε. Νομίζω ότι όχι, το έχετε πει πάρα πολύ σωστά. Ειδικά στην περίπτωσή μας, όταν είναι γραφειοκρατία για αναλώσιμα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, δεν είναι απλά βία. Μπορεί να οδηγεί, και το λέω στους γραφειοκράτες αυτό, και σε αφαίρεση ζωής. Πρακτικά ναι. Δηλαδή, μειώνει, αν όχι το προσδόκιμο, μειώνει δραστικά την ποιότητα του τι μπορούμε να προσφέρουμε. Είμαστε εκεί για να κάνουμε κάποιο σέρβις σε έναν πληθυσμό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό υπηρετούμε, αυτό κάνουμε και γι' αυτό ζούμε και γι' αυτό δουλεύουμε. Και έρχεσαι κάποια στιγμή και δεν έχεις τα tools, δεν έχεις τα εργαλεία να κάνεις αυτό το πράγμα. Έχει ξεμείνει η κλινική και φυλάμε, ας πούμε, εμείς στην αιματολογική ως κόρυνο οφθαλμού κάτι πολύ λίγες βελόνες για να κάνουμε βιοψία. Τέτοια συμβαίνουν στους επεμβατικούς καρδιολόγους, τέτοια συμβαίνουν στους χειρουργικές κλίνες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δυστυχώς είναι τραγικό. Είναι περίπου 3-4 μήνες που γινόμαστε θεσμικά, όπως είμαι εγώ, αποδέκτες ένα σωρό τέτοιων προβλημάτων και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν ξέρω αν είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα γραφειοκρατών, είναι θέμα προμηθειών. Δεν ξέρω πού κολλάνε αυτά τα πράγματα. Πάντως η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι καλή. Και το λέω δημόσια και φθαρσώς.
Από πλευρά στελέχωσης επιστημονικού δυναμικού, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, δεν είμαστε άσχημα. Πρόσφατα, αν ξεκινήσω από την ιατρική, πήραμε νομίζω 30 συνολικά θέσεις, οι οποίες μοιράστηκαν στις διάφορες κλινικές και στους τομείς του νοσοκομείου. Την Τρίτη ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο ότι θα υπάρξουν άλλες 15 θέσεις μελών ΔΕΠ. Στελεχώνονται όμως ή πολλοί γιατροί έχουν έτσι την εικόνα του brain drain να συνεχίζεται? Όχι, ο Γιάννη, στελεχώνονται. Ειδικά οι θέσεις που είναι πανεπιστημιακές στελεχώνονται. Για το ΕΣΥ που έχω να σου πω, ότι εντάξει, οι οργανικές θέσεις, οι κενές πρέπει να είναι ελάχιστες, δηλαδή τα περισσότερα είναι καλυμμένα. Δεν λείπει το ανθρώπινο δυναμικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα πάντα λείπει αυτή η έρημη οργάνωση, αυτή η έλλειψη προτεραιοποίησης των αναγκών. Αυτός ο συντονισμός του διπλανού με το άλλο γραφείο ή του γραφείου αυτού με το γραφείο από πάνω πρέπει να πάρει μια υπογραφή. Αυτό είναι που λείπει. Γι' αυτό λέω ότι η γραφειοκρατία είναι βία. Δηλαδή έχεις κάτι έτοιμο και περιμένεις να υπογραφεί και το πάνω σου πάρει μια εβδομάδα να υπογραφεί και σκονίζεται κάπου σε ένα γραφείο χωρίς κανένα λόγο. Ναι, είναι κατανοητό. Πιστεύω ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτιά που τα ακούνε και οι ειδικοί στο νοσοκομείο και κυρίως η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεν ξέρω πόσες αλλαγές δραστικές μπορεί να γίνουν. Είναι καλό να λέμε για ψηφιοποίηση, για τεχνητή νοημοσύνη, για όλα αυτά που προσπαθούμε να φτιάξουμε στο δημόσιο για την αναβάθμιση του, εν πάση περιπτώσει. Αν ξέρεις ποιο είναι το στραβό. Mm. Το στραβό είναι ότι προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι, αυτό το έχω ακούσει και από αλλού αυτό, ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι εκεί, ας πούμε, να το κάνεις με πώς το λένε, digital ή θα το κάνεις εγώ με το χέρι. Είναι digital bureaucracy που λέμε εκεί στο χωριό μου, ναι. Θα πρέπει να το σταματήσεις, δηλαδή, πώς να σου το πω. Επειδή το έχω ζήσει άσχημα το δημόσιο, έχει στηθεί στη λογική του πλυντηρίου των ευθυνών. Ναι. Δηλαδή μεταθέτει μια ευθύνη και στο τέλος της μέρας πρέπει να ξαναφτεί ο Μητσοτάκης, ας πούμε, γιατί δεν έχουμε ράματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό πρέπει να τελειώνει σε ένα γραφείο, πρέπει να τελειώνει σε ένα διοικητή, πρέπει να τελειώνει σε ένα διευθυντή κλινική κτλ. Είσαι άμεσα υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν το κάνεις, πρέπει να έχεις όμως μια ευθύνη, δηλαδή και μια τιμωρία. Δεν το κάνεις, έχεις πρόβλημα, ο επόμενος. Αυτό το πράγμα της διαρκούς ατιμωρησίας, της διαρκούς μετάθεσης ευθυνών και του διαρκούς πλυντηρίου δεν έχει οδηγήσει πουθενά σε τίποτα. Και αν από κάτι τρώγεται το ΕΣΥ, είναι αυτό. Όχι μόνο το ΕΣΥ και το δημόσιο στις πολλές εκφάνσεις του. Δυστυχώς έτσι είναι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε 6 μήνες εδώ θα είμαστε να τα δούμε να λειτουργεί. Έτσι, μακάρι και να. Να κάνουμε και μία ενημέρωση για αυτό που συζητήσαμε για το θέμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού. Είναι σημαντικό για τη χώρα. Θα το κάνουμε σύντομα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και πιθανόν να καλήσουμε και τον Γιάννη τον Μόρα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.